δύσκολα αλλά και καθοριστικά είναι τα επόμενα 24 ώρα για την εξέλιξη της υγείας της Ζέτας Εμιλιανίδου. Υπουργός Εργασίας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσηλευτηρίου Υγείας στην Αθήνα. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σε καταστολή μετά από την πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε χθες. Η κατάστασή της θεωρείται κρίσιμη και θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Εκείνο το οποίο πρέπει να ευχόμεθα όλοι είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει να μείνει απλά σταθερή αυτές τις μέρες, διότι στις υπαραχνοειδείς αιμορραγίες και στα νευρίσματα η δύσκολη περίοδος είναι μετά την τέταρτη μέρα. Η τέταρτη με την ενδέκατη μέρα είναι οι χειρότερες που μπορεί να βιώσει ο ασθενής. Και αυτό γιατί, όπως εξηγεί ο Δόκτωρ Λάμπρου, εξαιτίας ενός φαινομένου που λέγεται αγκιοσπασμός. Σκεφτείτε ένα ισχυρό εγκεφαλικό, όπως το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, όπου ο εγκέφαλος δεν θαρδεύεται επαρκώς και σε συνδυασμό με την αιμορραγία, αυτό το πράγμα πολλές φορές φέρνει και καταστροφικές συνέπειες στον ασθενή. Και κάποια στιγμή μετά τη σταθεροποίηση θα γίνει μια προσπάθεια για να ξυπνήσει, ούτως ώστε να δούμε τι έχει αφήσει σε πρώτη φάση αυτός ο κυκλώνας ο οποίος πέρασε. Το ανέβρισμα, όπως εξηγεί στον Αλφα, ο Δόκτωρ Λάμπρου, αποτελεί μια διόγκωση σε ένα από τα αγγεία του εγκεφάλου. Κάποια στιγμή στη ζωή των ανθρώπων υπάρχει πιθανότητα αυτή η διόγκωση να ραγεί. Όταν ραγεί, δημιουργείται η παραχνοειδής αιμορραγία. Mm-hmm. Υπάρχουν ανεβρίσματα τα οποία δεν θα ραγούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας ή θα τα βρούμε τυχαία. Δεν υπάρχει κανένα προειδοποιητικό σημάδι για την ύπαρξη ανεβρίσματος, ωστόσο με την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπτωμάτων όπως οξύσπονο κέφαλος, πόνος στην περιοχή του αυχένα, διαταραχή στην όραση, τάση για εμετό και εμετός, ο ασθενής δεν θα πρέπει να διαφορήσει. Το 90% των ασθενών που προσέρχονται για ιατρική βοήθεια είναι λόγω της εντάσεως και της υφής του πονοκεφάλου, ο οποίος είναι κάτι που σου λέει δεν το έχω ξαναζήσει. Και επισημαίνει πως η υποαραχνοειδούς αιμορραγία προκύπτει ακριβώς από την ρήξη του ανεβρίσματος. Εκείνο το οποίο ταλαιπωρεί και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς είναι η ίδια αιμορραγία. Και οι θεράποντες γιατροί καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Οι επεμβάσεις που γίνονται, όπως για παράδειγμα ο εμβολισμός, δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Αποτελούν επεμβάσεις οι οποίες κλείνουν ουσιαστικά το ανέβρισμα και μειώνουν την πιθανότητα επανεμορραγίας. Κάτι που θα επιτρέψει στους ιατρούς να προχωρήσουν με θεραπείες της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας.